Πάμε λίγο. Έχει ιδιαίτερη αξία το σχόλιο του κυρίου Ευτύχη Καραγιαννάκη, του Προέδρου του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Χανίων, ο συνοδηγός. Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Καραγιαννάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Ξέρετε, σε καθημερινή βάση, στην ημερήσια διάταξη εντός αγωγικών, έχουμε τροχεία συμβάντα. Καλύπτουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα από το ρεπορτάζ μας αυτές τις συνθήκες και αυτά τα περιστατικά. Η αλήθεια είναι πως είμαστε προβληματισμένοι. Φανταστείτε πόσα δεν ακούμε ή πόσα δεν έγιναν την τελευταία στιγμή, έτσι. Ακριβώς. Για πείτε μας λίγο, είναι μια χρονιά κατά διάρκεια της οποίας ανησυχούμε περισσότερο, καθώς καταγράφεται μια αύξηση των συμβάντων σε επίπεδο Κρήτης. Εμείς έχουμε το αιώνιο πρόβλημα εδώ πέρα του κακού δρόμου και της κακής νοοτροπίας. Αυτό δηλαδή μας κουβαλάει. Δεν έχουμε δηλαδή, τους δρόμους ούτε της Αθήνας, ούτε της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά πολύ καλά κάνατε και βάλατε και την νοοτροπία. Ο συνδυασμός αυτός είναι φωνικός. Εμείς εδώ έχουμε και το πρόβλημα επίσης σε δεύτερη μοίρα, που το χειμώνα είμαστε ολομόναχοι σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, όταν λέμε ολομόναχοι, είμαστε εμείς και εμείς εδώ πέρα οι κριτικοί, οι οποίοι έχουμε μάθει να κινούμαστε με ένα αλφα τρόπο. Τώρα, το καλοκαίρι γίνεται υπερτριπλασιασμός των οχημάτων στο δρόμο, από τουρίστες, από Αθηναίους, από οχήματα από άλλες χώρες. Σε ένα τέτοιο πολύ κακό δρόμο, να οδηγούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, να κυκλοφορεί τόσος πολλής κόσμος, με πολύ κακή ορατότητα, να μην υπάρχει φωτισμός πουθενά. Πρέπει δηλαδή και εμείς να προσέχουμε τους επισκέπτες, τους τουρίστες, τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και τους μηχανόβιους φυσικά. Γιατί είμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο, αν πηγαίνεις πάνω από 60, είσαι πλέον πολύ πολύ επικίνδυνος. Και βλέπουμε αυτοκίνητα να πηγαίνουν με 70, με 80, με 100, με 120, να προσπερνάνε σε σημεία που απαγορεύεται ή που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Οπότε, και ταχύτητα και απ' την άλλη αλκοόλ βέβαια, ειδικά το καλοκαίρι. Αλκοόλ όμως παρατηρούμε βέβαια, για να τα λέμε και όλα, ότι σε τι ηλικίες βλέπετε ότι τα τροχαία από αλκοόλ είναι αυτά τα οποία καταγράφονται? Δεν βλέπουμε συχνά 50, 60, 70, 80. Είναι δυστυχώς οι νέοι, δηλαδή 20, 30, 40, οι οποίοι καταναλώνουν αλκοόλ και μετά οδηγούν, διότι είναι τα συμπτώματα μετά το αλκοόλ, δηλαδή η επίδραση του αλκοόλ είναι να μας κάνει να νομίζουμε ότι έχουμε μαγικές ικανότητες, δηλαδή ότι θα οδηγήσουμε μέχρι το σπίτι μας και θα φτάσουμε χωρίς να γίνει τίποτα. Υπερεκτιμάμε τις ικανότητές μας και κάνουμε πράγματα τα οποία ανυφάλιοι δεν θα τα κάναμε. Και ξεκινάμε τώρα και τα προβλήματα σε συνδυασμό με αυτό το δρόμο που είπαμε εδώ πέρα, παράδειγμα Χανιά Ηράκλειο, χωρίς διάζωμα στη μέση, χωρίς φωτισμό, με λακκούβες, με ζώα, με ποδηλάτες, με πάρα πολλά προβλήματα. Να γίνονται πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Εύχομαι το καλοκαίρι να κυλήσει ομαλά, να μην θρυνήσουμε, μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλω στα να κλείσουμε. Λόγια και στη θεωρία, βέβαια. Ακριβώς λίγο με μία προτροπή, με μία συμβουλή. Δηλαδή, τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και μικρά παιδιά, οικογένειες. Θέλω μία προτροπή εκεί από τον Πρόεδρο των Εκπαιδευτών στα Χανιά. Να εισακουστεί αυτή η προτροπή προκειμένου να έχουμε ένα ανέμακτο κατά κάποιο τρόπο καλοκαίρι. Και ένα πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε αλκοόλ και ταχύτητα, είναι και η διάσπαση προσοχής. Παρακαλούμε όλους τους οδηγούς πλέον να αφήσουν τα τηλέφωνα από τα χέρια τους. Να τα αφήσουν. Όπου περάστε, όποιον περνάμε από δίπλα μας, βλέπετε και δεν έχει το κεφάλι του, είναι σκυμμένο και βλέπουμε το πάνω μέρος του κεφαλιού του, γιατί κοιτάει μονίμως κάτω να δει το κινητό, να στείλει ένα μήνυμα ή να μιλήσει στο τηλέφωνο. Πάρα πολλοί κόσμος. Εντάξει, δεν τους βάζουμε όλους σε ένα τσουβάλι, υπάρχουν και αυτοί που είναι προσεκτικοί, αλλά δυστυχώς είναι η μειονότητα. Ας αφήσουμε το τηλέφωνο από το χέρι και ας οδηγήσουμε μόνο. Κύριε Καραγιαννάκη, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Προτροπές, συμβουλές. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Και ένα χειρό μήνυμα, να είστε καλά. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.